Καλησπέρα σας και καλό μήνα σε όλους. Ως σήμερα, περισσότερα από 885.000 κρούσματα του νέου κορονοϊού έχουν καταγραφεί παγκοσμίως, με 44.200 θανάτους. Αλλά και μέχρι σήμερα περισσότερους από 185.000 ανθρώπους που ενώ μολύνθηκαν από τον ιό, ανέρωσαν και έγιναν καλά. Όλος ο επιστημονικός κόσμος παρακολουθεί με αγωνία την ταχύτατη διασπορά του ιού όπου βρίσκει πρόσφορο έδαφος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν πλέον περισσότερα από 189.000 κρούσματα και 4.097 νεκρούς, ενώ η γείτονα Ιταλία έχει καταγράψει περισσότερα από 105.000 κρούσματα και 12.428 νεκρούς. Η Ισπανία κατέγραψε 864 θανάτους σε μια ημέρα. Με τον επικεφαλής της επίγουσας απόκρισης και φίλο μου Φερνάντο Σιμώνα Νοσί. Του μίλησα σήμερα, τον ευχήθηκα και του στέλνω και επίσημα από την Ελλάδα θερμά περαστικά. Μου είπε ότι συνηθίζει να δουλεύει με teleworking. Βλέπετε, κανείς μας δεν είναι άτρωτος. Δεν έχουμε ακόμη ανοσία. Θεωρητικά όλοι μπορεί να κολλήσουμε τον ιό, αρκεί να μην ασθενήσουμε όλοι μαζί, να μην έχουμε πολλά σοβαρά περιστατικά μαζί, να τα αντιμετωπίσουμε με όσο δυνατόν μεγαλύτερη επιτυχία. Στην Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο, έως σήμερα 1 Απριλίου έχουν καταγραφεί περισσότερες από 421.000 περιπτώσεις και 29.350 θάνατοι, ενώ η Ιταλία πενθεί για περισσότερες από 10.700 καταγεγραμμένους θανάτους. Σήμερα ανακοινώνουμε 81 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα. Επιπλέον έχουν ανοιχνευθεί 20 άλλα κρούσματα που αφορούν μέρος της επιδημικής έξαρσης κρούσματων σε πλήρωμα κρουαζιεροπλοίου, το σύνολο του πληρώματος 380 και πλέον άτομα έχουν ελεγχθεί και αναμένονται τα συνολικά αποτελέσματα. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων μαζί με τα του κρουαζιεροπλοίου είναι 1.415, ενώ αν εξαιρέσει κανείς τα έως τώρα θετικά από το κρουαζιερόπλοιο, 1.375 στη χώρα. 90 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η μέση ηλικία τους είναι 66 ετών, 14 είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Το 57% έχει υποκείμενο νόσημα. 6 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ.